συνέπεσε, αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού και δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, συνέπεσε η σημερινή μας συνάντηση στο Θείον Κήρυγμα να είναι και η εορτή των Αγίων Αναργύρων και η πρώτη του μηνός, και σας εύχομαι οι Άγιοι Ανάργυροι και η χάρις του Θεού να μας διαφυλάξουν από κάθε κακό και να μας θεραπεύσουν και τις αρρώσκες μας. Τας ασθενείας του κόσμου ολοκλήρου, Άγιοι Ανάργυροι και Θαυματουργοί, επισκέψαστε τας ασθενείας ημών. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Και συνεχίζουμε, αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού μας πάντοτε, συνεχίζουμε για να δούμε την ερμηνεία του Λόγου του Θεού και των εντολών τας οποίας έδωκεν εις τον Μωυσή είναι πάνω εις το όρος Σινά. Και βρισκόμεθα εις την συνέχεια των κηρυγμάτων μας, εις την ερμηνεία της εβδόμης εντολής την οποία ο Θεός έδωκεν εις τον Μωυσή επάνω σε λιθίνας πλάκας. Πλάκας λιθίνας, πέτρινες πλάκες, τις οποίες πέτρινες πλάκες τις ενεχείρισεν εις τον Μωυσήν δια να τηρούν οι άνθρωποι τας εντολάς του Θεού και να μην παραβαίνουν αυτάς. Διότι η παράβαση κάθε εντολής του Θεού σημαίνει καταδίκην εν ώρα κρίσεως. Μετά την εντολή η οποία προστατεύει την ζωή του πλησίον, δηλαδή μετά την εντολή την οποία έδωκε ο Θεός και είπε να είσαι προς τον πλησίον σου τόσον ευεργετικός όπως εις τον εαυτόν σου, έρχεται η εντολή εκείνη που μας επιβάλλει να σεβόμεθα την τιμή και την υπόλοιψη αυτού και προχωρεί η επομένη εντολή, η εβδόμη εντολή, ου μιχεύσεις. Πόσον σπουδαία και πόσον σοβαρά είναι η εντολή αυτή, μπορεί ευκόλως ο καθένας να καταλάβει πίσω από αυτήν την εντολή του Θεού τι κρύβεται. Η ανωτερότης, η αξιοπρέπεια, η καθαρότης του ανθρώπου, ανώτερος δηλαδή από τα ζώα, καθαρός όπως οι άγγελοι και αξιοπρεπής όπως αρμόζει εις την δημιουργία του Θεού. Δηλαδή όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, τον έπλασε, λέγει, όπως είναι η δική του εικόνα. Έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του Θεού, όπως είναι η εικόνα του Θεού. Άρα την στιγμή που βλέπεις τον εαυτόν σου, πρέπει τη στιγμή εκείνη να μεταφερθείς και να πεις εις τον εαυτό σου, άνθρωπε, είσαι εικόν του Θεού, όπως είναι ο Θεός είσαι και εσύ. Και επίσης λέγει τον άνθρωπο κατ' εικόναν και καθομοίωσιν αυτού. Το καθομοίωση σημαίνει να εργαστείς, να ομοιωθείς με τον Θεό. Η εικόνα ομοιάζεις με τον Θεό. Η καθομοίωση είναι να τηρήσεις την καθαρότητα την οποία έχει ο Θεός. Εις τούτο το σημείο, αδερφοί μου, θα δούμε τον εαυτό μας πόσον ένοχοι είμεθα. Θα πάρουμε τώρα τον εαυτό μας και να τον βάλουμε στην εικόνα την οποία ο Θεός μας δίδει την καθαρότητα, για να δούμε πόσο ακάθαρτη είμαι. Η εντολή αυτή του Θεού είναι εκείνη η εντολή η οποία μας δίδει τον δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε.
Εάν εμείς τα τηρώμεν ή δεν τα τηρώμεν, αυτά είναι άλλο κεφάλαιο. Από τη στιγμή κατά την οποία θα τηρήσεις αυτά που λέγει ο Θεός, είσαι με το Θεό. Όταν δεν τηρήσεις αυτά που λέγει ο Θεός, είσαι εχθρός του Θεού. Και καλύτερα παρά να είσαι εχθρός του Θεού, καλύτερα να μην εγενάσαι στον κόσμο τούτον. Δεν τα βάζεις με άνθρωπον, αδερφέ μου. Τα βάζεις με τον Θεό, τον δυνατόν, τον παντοδύναμον Θεό, που μόνο με μία αναστραπή τρέχεις να πας να κρυβείς. Μόνο με λίγο σεισμόν και ταράσσουν τα σύμπαντα και αρχίζουν οι προφητείες των ανθρώπων. Έχει σεισμό, δεν θα έχει σεισμό, μείνετε ήσυχοι. Προφητεύουν όλοι, μόλις γίνει σεισμός αρχίζουν οι προφητείες. Πού να ξέρεις, άνθρωποι, ότι αυτά τα πράγματα ανήκουν στον Θεό. Θα έχουμε σεισμό, λέγει, θα συνεχίσουν οι σεισμοί. Ξαφνικά εκεί που λέγουν ότι δεν υπάρχουν σεισμοί, αρχίζει φοβερός σεισμός και κατεδαφίζει τα πάντα και σκοτώνει τον άνθρωπο, της αμαρτίας των άνθρωπων. Τότε όταν ο Θεός έδωκε την εντολή αυτήν που λέγει «Ου μη χεύσεις». Θα δούμε τώρα τι σημαίνει τούτη η λέξη που είπε ο Κύριος μας. Βλέπετε ότι είναι λέξεις λακωνικές αυτές. Τα συζητά πολύ ο Θεός. Όπως κάνουμε στα τηλέφωνα, που παίρνουμε τα τηλέφωνα και κάνουμε ώρες ολόκληρες, ή όταν πάμε στην εξομολόγηση που προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Λακωνιστή ομιλεί ο Θεός, όπως ομιλούσαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Ξέρετε εκείνοι τι έλεγαν, δυο λέξεις και τελείωνα. Σήμερα εκείνο το οποίο επικρατεί στον άνθρωπο είναι μόνο η πολυλογία, εκ της οποίας ού και εκφέξεται αμαρτία. Πολυλογία, ώρες ολόκληρες. Ομιλεί για να σου δώσει το κεντρικό νόημα το οποίο θέλει. Πες τα, αδερφέ μου, με δυο λόγια, δεν μπορεί να σου τα πει. Πες τι θέλεις, δεν μπορεί να σου τα πει. Δυο λόγια λέει να σου πω, και ώστε να σου πει τα δυο λόγια, σου είπε χίλια δυο λόγια. Και εκείνα τα δυο που πρέπει να σου πει, δεν σου τα είπε. Ο Θεός λοιπόν, εις τον άνθρωπο, απευθυνόμενος προς τον άνθρωπο, του μιλάμε μία φράση. Ού μη χεύσεις. Και σταματά ως εδώ. Δεν λέγει πολλά λόγια ο Θεός, και μέσα σε αυτήν την φράση την οποία λέγει κρύβεται όλη η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και η εκδίκηση του Θεού προς τον άνθρωπο. Εάν τηρήσεις αυτήν την φράση, έχεις την αγάπη του Θεού. Εάν παραβείς την εντολή αυτού, έχεις όλη την τιμωρία του Θεού. Και να κοιτάξουμε τώρα τον άνθρωπο, όλη η υποτιμωρία και όλη η υποεκδίκηση. Οι άνθρωποι δεν είχαν προοδεύσει τόσο πολύ στην ηθική ζωή τότε. Παλαιά Διαθήκη, έρχεται ο Θεός, κηρύττει στον άνθρωπο, κηρύττει το Ευαγγελιό του, τον οδηγεί σε μια καθαρή ζωή, όχι γουρουνίσια, σε καθαρή ζωή, και τον οδηγεί ακριβώς εις την σωτηρία του για να σωθεί. Γι' αυτό ως το μεγαλύτερο αγαθόν εις την ζωή, χωρίς να πολυεξετάζουν τα τι συμβαίνει, τα τι έχει τους ο κόσμος, τι αξίζει η ζωή, πάνω από όλην αυτήν την έρευνα, πάνω από όλην αυτήν την κατάσταση στην οποία βρισκόμεθα, εκείνο το οποίο έχει μεγάλη πέραση είναι η καθαρή ζωή του ανθρώπου. Να ζει κανείς τιμημένα στον κόσμο τούτο. Καθαρά, ολοκάθαρα, όπως είναι οι άγγελοι του ουρανού. Όσο όμως ο άνθρωπος προοδεύει, τόσο καταλαβαίνει ότι δεν αρκεί να ζει κανείς, αλλά πρέπει να ζει και τιμημένα
το παρακολουθούμε. Ζητεί ο άνθρωπος, ερευνά, πάσχει, αγωνίζεται. Λέγει, τι μου λείπει. Η καθαρή ζωή σου λείπει. Δεν την έχεις. Δι' αυτόν τον λόγο, επειδή δεν έχεις καθαρή ζωή, δι' αυτό επισορεύονται στην κεφαλή σου όλα τα κακά τα οποία σου συμβαίνουν στον κόσμο τούτο. Μία ζωή συντροφευμένη με ατιμία είναι ζωή ανεπιθύμητος, από την οποία χιλιάκης φοράς προτιμότερος είναι ο θάνατος. Για να το καταλάβεις, αδερφέ μου, τούτο το οποίο σου αναφέρω τώρα εις το Θείον Κήρυγμα, για να καταλάβεις τι είναι τούτα τα λόγια που σου είπα, σου φέρω μερικά παραδείγματα. Πρώτον, αν είχες μία αδερφή μονάκριβον εις τον κόσμο τούτο, εις αυτήν την αδερφούλα σου έδιδες όλη σου την αγάπη, έδιδες τη στοργή σου, εστήριζες πολλάκις και σε αυτήν ορισμένα όνειρα εις τη ζωή σου. Από τα μικρά της τα χρόνια ήταν το αγαπημένο σου πρόσωπο. Σε ερωτώ τώρα, τι θα προτιμούσες δι' αυτήν την αδερφή? Να πεθάνει έστω από μία αρρώστια φρικτήν, γεμάτη από πόνους, ή να ζει παραδεδομένη στην ανηθικότητα και την πορνεία? Τι θα προτιμούσες από τα δύο? Να έβλεπες την αδερφή σου να σέρνεται εις το βούρκο της αμαρτίας, ή να την έβλεπες να πεθαίνει τιμημένη και να πηγαίνει στο Θεό? Την ήθελες να είναι μια γυναίκα πρόστιχη, ελεηνή, από το πρωί ως το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί, και να εμπορεύεται το σώμα της για να ζήσει? Και τι ζωή είναι αυτή? Θα προτιμούσες να την έβλεπες να πεθαίνει στην πείνα, στην αρρώστια? Δώσε μόνος σου την απάντηση σε αυτό το ερώτημα το οποίο σου έχω δώσει, και μετά τι θα επροτίμας? Ένα δεύτερο παράδειγμα. Θα επροτιμούσες να χάσεις πρόσκυρα τη γυναίκα σου από θάνατο σκληρών, ή να ζει και να σε ατιμάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί? Θα επροτιμούσες να πάρεις ως σύζυγον μία γυναίκα άτιμον, να εξακολουθεί να δουλεύει στην αμαρτία, στην ατιμία, με χρήματα πολλά, με μορφιές, με πλούτη, με κάλλη, με φορέματα πανάκριβα, με δαχτυλίδια και με ό,τι άλλον έχει ο παρόν κόσμος να επιδείξει? Ή να είχες μια γυναίκα η οποία να ήταν άμεμπτος, ακατηγόρητος, η διαγωγή της να ήταν καθαρά όπως το χιόνι? Τι θα προτιμούσες από τα δύο? Ερωτήματα φρικτά αυτά, αδερφοί μου. Ο μη διεφθαρμένος άνθρωπος, ο μη εκφύλος άνθρωπος θα σου έλεγε, προτιμώ χιλιάδες φορές να πεθάνω τιμημένος, πάμφτωχος, γυμνός, να μην έχω τίποτε στον κόσμο τούτο, αλλά να έχω παρησία στο Θεό. Σας μεταφέρω αμέσως, όσοι παρακολουθείτε τα κηρύγματα στον Άγιο Γεώργιο, σε μεταφέρω εις τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλον, ο οποίος
τον επροκαλούσεν η Αιγυπτία δια να πέσει στην αμαρτία, και τέλος αφού όρμησεν επάνω του, του αφήρεσε τον χιτώνα και βγήκεν στους δρόμους γυμνός, λέγει, και ούκ ισχύνετο, δεν εντρέπετο. Παρά να πέσει στην αμαρτία της γυναικός εκείνης, της ακολάς του γυναικός, της Αιγυπτίας, της Αιγυπτίας τότε τα Σιδωνάς μη δουλεύσας, αντεδοξάζε το λέγει, από εκείνον ο οποίος νέμει στους ανθρώπους, απονέμει δηλαδή στους ανθρώπους, στέφος άφθαρτον στεφάνι το οποίο δευθύρεται. Θεέ μου, τι έρχεται τώρα στη διάνοιά μας του καθενός αυτή τη στιγμή που μιλούμε τούτα τα λόγια. Πόσο θα προτιμούσες, άνθρωπε μου, αδερφέ μου, πόσο θα προτιμούσες να είσαι αγνός, όπως το Περιστέρι, το αγνό, το ολόλευκο, παρά στο βούρκο το οποίο έπεσες. Και τουλάχιστον μετά από την πτώση σου να είχες και την ετοιμότητα και την δύναμη να πορευθήσεις το μυστήριο της μετανοίας και να μετανοήσεις και να ζητήσεις από τον Θεό το έλεος. Εις αυτό ακριβώς το σημείο θα δεις πόσο δίκιο έχει ο Θεός όταν σου λέγει «Παιδί μου, μη μοιχεύσεις». Είναι εντολή προς τον πλησίον. «Μη μοιχεύσεις», λέγει. Χρησιμοποιήσαμε παραδείγματα αναφερόμενα προς την γυναίκα, αλλά αυτά δεν είναι παραδείγματα μόνο προς την γυναίκα. Είναι παραδείγματα και προς τον άνθρωπο. Δηλαδή, όπως η γυναίκα θέλει να είναι καθαρή, τόσο και η γυναίκα θέλει τον άντρα της καθαρό, και η μητέρα το παιδί της, το αγόρι της, την κόρη της. Και ό,τι είναι άτιμον και εξευτελιστικόν δια την γυναίκα, άτιμο και εξευτελιστικόν είναι και δια τον άντρα. Σημαίνει να έχεις το παιδί σου να κυλίεται στο βούρκο της αμαρτίας και από την άλλη μεριά να χαίρεσαι ότι είναι άντρας. Πόσον διεστρεβλώθη σήμερον ο άνθρωπος, μόλις και με τα βία μπορούμε να το πούμε, όταν βλέπεις αυτή τη στιγμή τον πατέρα και τη μητέρα να οδηγούν το παιδί τους προς την αμαρτία, διότι αλλιώτικα, λέγει, δεν είναι άντρας, είναι καθυστερημένος, έχει παλαβώσει, λέγει. Τι θα τον κάνω αυτόν τον παλαβό, λέγει, αυτός δεν είναι έξυπνος άνθρωπος, αυτός δεν γνωρίζει τι του γίνεται, λέγει. Το βλέπει καθαρό, ολοκάθαρο, ευωδιασμένο άνθος του παραδείσου, δεν το θέλει. Το θέλει να το ρίξει στην αμαρτία για να είναι άντρας. Το θέλει να κολυμπήσει στο βούρκο για να είναι άντρας. Βγες έξω, του λέγει, πήγαινε να βρεις μια φιλενάδα να ζήσεις, και εσύ τα νιάτα σου. Και σε λίγο έρχεται αυτή η αρρώστια την οποία επέτρεψε ο Θεός, και δεν έχουν γλώσσαν οι άνθρωποι να καυτηριάσουν την ανήθικον ζωή, παρά μόνο να ξεβρίσκουν τρόπον, οι γιατροί τρέχουν μέρα νύχτα να αγωνίζονται να βρουν το φάρμακο για να διώξουν την αμαρτία την οποία γέννησε η σάρκα, την αμαρτία την οποία εφεύρε η σάρκα, και το αποτέλεσμα ο θάνατος. Παντρεύουν τους ανθρώπους με τα AIDS, αλλά δεν ανοίγουν το στόμα τους να πούν ότι για να αποφύγεις αυτήν την αρρώστια πρέπει να έχεις ηθική ζωή. Δεν ανοίγουν το στόμα τους, δεν μπορούν να το ανοίξουν, δεν τους αφήνει ο διάολος, ο οποίος θέλει ανήθικο ζωή. Σου λέει, πώς θα πιάσω εγώ τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ψυχοκτόνος, άμα και ανθρωποκτόνος, ο οποίος φωνεύει και την ψυχή, φωνεύει και το σώμα. Ομιλούν, τους βλέπεις τους υποκριτές να κάθονται ολόκληρες ώρες να συζητούν τι θα κάνουμε για το AIDS. Και από την άλλη μεριά παρουσιάζονται ολόγυμνοι με διάφορες εφευρέσεις του διαόλου να κοιμούνται μες στην αμαρτία και να θέλουν να αποφύγουν και τα αποτελέσματα. Δεν θα τα αποφύγεις, αδερφέ μου.
Εάν βουτάς μες την αμαρτία, περίμενε και την τιμωρία, το αποτέλεσμα θα το πάρεις οπωσδήποτε και κάποια μέρα θα ξυπνήσεις και χτυπάς το κεφάλι σου και δεν θα βρίσκεις τέλος, γιατί ακριβώς δεν τήρησες την εντολή του Θεού που λέγει «Ου μη χεύσεις». Αλλά τώρα να δούμε στη συνέχεια τι θα πει Μιχεία. Αν θελήσεις, αναγνώστα μου, καλέ μου άνθρωπε, να διαβάσεις βιβλία ηθικά, αν θέλεις να ακούσεις κηρύγματα του Θεού, αν θέλεις να ζήσεις με τον Θεό, αν θέλεις να κοιμάσαι το βράδυ ήσυχα και να ξυπνάς με ανανεωμένα στις δυνάμεις σου και να τρέχεις στην εργασία σου, εάν θέλεις μια ζωή η οποία δεν θα σε ελέγχει η συνείδησή σου, πρέπει να τηρήσεις την εντολή αυτήν του Θεού. Ου μη χεύσεις. Τι σημαίνει ου μη χεύσεις? Το ρήμα μιχεύω σημαίνει επιβουλεύομαι την τιμή της υπαντρευμένης γυναίκας και παρεμβαίνω ως τρίτος μέσα εις το ανδρόγυνο. Αυτό σημαίνει μιχεύω. Ώστε από τη στιγμή κατά την οποία βλέπεις την γυναίκα του αδερφού σου και πηγαίνεις να επιβουλευθείς την τιμή της, την ίδια στιγμή παραβαίνει την εντολή του Θεού και λέγει το Ευαγγέλιο. Σου συμφέρει, λέγει, καλύτερα παρά να αγγίσεις επάνω σε παντρευμένη γυναίκα ή παντρών γυναίκα, λέει. Καλύτερα, λέγει, είναι να μπεις μέσα σε ένα καμίνι που είναι γεμάτο από κάρβουνα και να τα βάλεις πάνω σου, λέγει, και να σκεπαστείς με αυτά τα κάρβουνα. Μπορεί να γλιτώσεις, λέγει, από την κρίση του Θεού. Εάν αγγίσεις, λέγει, σε γυναίκα παντρευμένη, λέγει, έχεις καεί πέρα για πέρα, αιωνίως στην αιώνιον κόλαση. Θεέ μου, δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα? Και όταν κάνεις το παν για να διαλύσεις το ανδρόγυνο, αλίμονός σου και τρισαλίμονός σου. Τώρα, ύστερα από την έννοια αυτήν την οποία να δώσαμε, ο Θεός δεν απαγορεύει μόνο την μοιχεία, αλλά εις το βάθος απαγορεύει και ένα άλλο ρήμα από το οποίο βγαίνει μια άλλη φοβερή σαρκική αμαρτία. Εδώ το ρήμα μοιχεύω, επιβουλεύουμε την τιμή υπάντρου γυναικός ανδρογίνου. Αλλά αμέσως έχει και ένα άλλο ρήμα αυτή η εντολή που λέγει πορνεύω, δηλαδή κοιμούμε μέσα εις την αμαρτία της σαρκικήν με πορνείαν, δηλαδή με γυναίκες που δεν είναι παντρεμένες, διότι τη στιγμή που είπε ο Θεός μη μιχεύσεις δεν απηγόρευσε τίποτε άλλο, μόνον είπε μη μιχεύσεις, και εσύ λες δεν μιχεύω, δεν πάω σε γυναίκα παντρεμένη. Και πού πηγαίνεις? Πηγαίνεις σε γυναίκα που δεν είναι παντρεμένη. Και τι γίνεται εκεί? Έχεις ενοχήν εις τον Θεό ή δεν έχεις? Εσύ απαντάς και λες, εγώ τηρώ την εντολή του Θεού. Δεν πηγαίνω σε παντρεμένη γυναίκα. Πηγαίνω σε ανήπαντρο γυναίκα. Άρα δεν αμαρτάνω. Και εξ αυτού εξέρχεται άλλη φοβερά παγίδα του διαβόλου. Σου βάζει μέσα στο μυαλό σου και λες, εφόσον αγαπώ ένα πλάσμα, εγώ εκδηλώνω την αγάπη μου με τη σαρκική αμαρτία. Αυτή είναι η αγάπη εκδηλωμένη, όπως διδάσκουν σήμερα οι γιαννάραδες, όσοι γνωρίζουν αυτό το όνομα. Καθηγητής πανεπιστημίου βγαίνει στην έδρα, διδάσκει τα παιδιά μας και τους λέγει, ο θείος έρωτας, του ουρανού ο έρωτας, ο θείος έρωτας, ο Θεός που αγαπά τον άνθρωπο, δεν έρχεται ημί μόνον όταν κάνεις σαρκικόν έρωτα. Αυτά διδάσκει ο Γιαννάρας. Και ξέρετε αυτό τι είναι? Νικολαϊτισμός, αίρεσης. Αίρεσης. Όταν εξελέγησαν οι 7 διάκονοι για να υπηρετήσουν τον κόσμο
ο οποίος ήταν κοντά εις τον Θεόν τας πρώτας ημέρας του χριστιανισμού, μεταξύ αυτών ήταν και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, ήταν και Νικόλαος λέγει, ο οποίος ήταν προσήλυτος από την Αντιόχεια και αυτός εξεχώρισε από τους άλλους διακόνους και δίδασκε ακριβώς τούτο που διδάσκει ο Γιαναράς, ο μεγάλος καθηγητής της σημερινής εποχής του 20ου αιώνα, που κλείνει και αυτός ο αιώνας. Αυτά έχει να επιδείξει το Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Και πηγαίνουν τα παιδιά και πέφτουν ακριβώς, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο τους απασχολεί πολύ, και ποιο δεν απασχολεί αυτό το θέμα το οποίο είναι σαρκικό και ο διάβολος πειράζει τη σάρκα. Τα παιδιά σου λέει, εφόσον μου το λέει ο καθηγητής, αυτό θα κάνω. Αγάπη, για να έχω αγάπη του Θεού πρέπει να έχω σαρκική αγάπη, να έχω σαρκική μίξην, σαρκικήν αμαρτίαν. Έτσι διδάσκει αυτός ο Κύριος, αυτά διδάσκει. Και πίσω από αυτόν τον Κύριο πηγαίνουν τα παιδιά μας. Εις αυτήν όλη την κατάσταση, αδερφοί μου, τώρα ερχόμεθα να δούμε για την πορνεία, όπως ο Θεός για να προλάβει τον φόνο, ενθυμηθείτε όταν είπαμε, ερμηνεύσαμε την εντολή του Θεού ου φωνεύσεις, επρόλαβε ο Θεός την ρίζα για να μην πέσεις στο φόνο. Και ποια είναι η ρίζα για να μην πέσεις στο φόνο? Η ρίζα του φόνου είναι η οργή, ο θυμός, και μετά από την οργή και το θυμό έρχεται ο φόνος. Τώρα, για να προλάβει ο Θεός την αμαρτία της πορνείας, χτυπά πάλι τη ρίζα ο Θεός. Και ποια είναι η ρίζα? Εκ του οράν τίχτεται το εράν. Από την ώρα συνέρχεται ο έρωτας. Βλέπετε, να σας δώσω παραδείγματα να δείτε τι φοβερή είναι η κατάσταση την οποία ζούμε σήμερα. Ο άνθρωπος δια να οδηγήσει τον συνάνθρωπο του εις την αμαρτία, του δίδει όραση, εις την όραση του δίδει συνθήματα, τον ερεθίζει δια των οφθαλμών. Ένας τυφλός μπορεί να έχει πειρασμούς φοβερούς, αλλά δεν βλέπουν τα μάτια του, δεν βλέπουν. Σήμερα ακριβώς, δια να οδηγηθεί ο άνθρωπος στην αμαρτία και να πέσει και να κυλίεται στο βούρκο και στη σαρκική αμαρτία, δια να χορτάσει από το βούρκο εκείνο, του δίδει πρώτα τη μόδα. Μπαίνει μέσα ο διάβολος σε έναν μόδιστρο, ο οποίος είναι στην Αμερική ή στη Γαλλία, από εδώ βγαίνουν άλλες αμαρτίες φοβερές, ή στην Ιταλία ή και στην Ελλάδα, και του λέγει, τώρα θα κάνεις αυτό το πράγμα. Εάν προσέξετε στα τηλεοράσεις, θα δείτε εκεί πως παρουσιάζονται αυτές οι μόδες και να φρίξετε. Τι θέλει? Την όραση ο διάολος, θέλει την όραση, να σε πιάσει από την όραση. Μπαίνει από 4 πόρτες στην ψυχή του ανθρώπου ο διάβολος. Μπαίνει από τα 2 μάτια και από τα 2 αυτιά. Είναι 4 πόρτες στις οποίες μπαίνει ο διάβολος μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Και στην ακοή έχουμε αυτά τα ροκ, τα οποία βγήκα σήμερα, αυτές οι αηδίες, αυτές οι ανήθικες και βάρβαρες εκείνες φωνές, εκείνα τα κουνήματα και εκείνες οι έξαλλες και τρελές, όπως είναι η τρελή. Ακόμη οι τρελοί δεν χτυπιούνται έτσι, δεν χτυπιούνται. Εγώ δεν είδα τρελούς να χτυπιούνται έξω. Έτσι μόνο αξιώθηκα να δω τους διαβόλους πως πειράζουν τα παιδιά του Χριστού μου. Αυτά τα είδα, αλλά τρελών έτσι όπως είναι στα ροκ δεν είδα. Και δεν μας υπέδειξε κανείς ότι στο πέρασμα τόσων ετών από εκείνα τα φρενοκομεία βγήκε κανένας υγιής. Πάνε οι γιατροί και δίδουν πιστοποιητικά, λέγουν είναι υγιής, άστο να βγει έξω. Βγαίνει έξω, πάει, πιάνει έναν όπλο, κάθεται στο δρόμο
και όποιος περάσει από εκεί αλίμονον του τον έχει κουρέψει. Έως ότου να τον πιάσουν, να τον συλλάβουν, έχει σκοτώσει 8-10 άτομα. Όταν τον πιάσουν, από πού βγήκες? Από το τρελοκομείο. Ποιος σου έδωκε να αδειάνε? Ο τάδε γιατρός. Ο τάδε γιατρός όμως δεν τον εκαθάρισε. Έπρεπε να ήταν εκεί να τον καθαρίσει αυτόν. Εκείνος του έδωκε να αδειάνε και βγήκε έξω. Έπιασε το όπλο και στάθηκε εκεί. Τι να του κάνει? Τρελός άνθρωπος είναι. Το εθεραπεύτη λέγει. Του δίδω άδεια ότι θεραπεύει. Αλλά δεν εθεραπεύτη. Ο διάβολος δεν θεραπεύεται με αυτές τις μεθόδους. Θέλει διέβασμα, θέλει νηστείες, θέλει προσευχές, θέλει δάκρυα, θέλει τα γόνατα να ανοίξουν, θέλει να πέσει στην μετάνοια. Αυτά θέλει ο Θεός. Πηγαίνει εκεί στο φρονοκομείο, στο άσυλο εκείνο, του δίδουν εκείνα τα χάπια, το κάνουν φυτό, το βάζουν στα ηλεκτροσόκ. Θα μου πείτε τώρα, καταδικάζεις αυτό το μέρος που πάνε αυτά τα πλάνα? Όχι, δεν το καταδικάζω. Δεν το καταδικάζω. Εγώ καταδικάζω και λέω ένα πράγμα, ότι δεν θεραπεύεται ούτε ένα πλάσμα από εκεί. Ούτε ένας. Και αυτούς τους οποίους ακριβώς λέγουν ότι εθεράπευσαν, τα αποτελέσματα τα ξέρουν. Μπήκε μέσα στο ταξί, και όταν μπήκε μέσα στο ταξί, διότι έπιασε ένα περίστροφο που πήγε και το βρήκε, του λέγει το ταξιτζή, θα με πάρει, του λέει, στο παλάτι. Ήταν τότε ο βασιλιάς. Θα με πάρει στο βασιλιά. Του λέει, πού θα σε πάρω, βρε άνθρωπε του Θεού? Στο βασιλιά, του λέει, τώρα αμέσως. Δεν μπορούμε να πάμε. Του λέει, να πας, του λέει, εγώ σε διατάζω. Ήστο να πει τη λέξη είναι αυτή, βγάζει το πιστόλι και το σκοτώνει. Τον πιάνω, βγήκε από το τρελοκομείο. Το λοιπόν, ο άνθρωπος επήγε με 8 παιδιά. Έμειναν 8 παιδιά ορφανά. Αυτή είναι η θεραπεία την οποία δίδουν τα άσυλα αυτά. Προτού λοιπόν ο άνθρωπος καταφύγει και στην τρέλα, αφού φτάσει στο σημείο να τρελαθεί, δεν απαγορεύουν δυστυχώς την αιτία αυτών των ασθενειών που τρελαίνει τον άνθρωπο, που τρελαίνουν τον άνθρωπο. Και δίδουν εφευρέσεις, λέγει η επιστήμη, προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτήν την ασθένεια του αιώνος. Την ασθένεια του αιώνος. Ευρίσκουν φάρμακα, φωνάζουν, ευρέθηκεν επιτέλους, λέγει. Τώρα σε λίγο, λέγει, θα καταπολεμηθεί αυτή η ασθένεια του αιώνος. Είναι στα ίχνη, λέγει. Δεν θα βρουν, όπως ευρήκα για τον καρκίνο, θα βρούνε και για αυτήν την αρρώστια. Όπως έπιασαν τον καρκίνο και δεν υπάρχει καρκίνος πια πάνω στην οικουμένη, έτσι δεν θα υπάρχει και αυτή η αρρώστια η οποία προέρχεται από την ανήθικον ζωή. Από την βρωμισμένη ζωή. Και δεν φωνάζουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων κρατούν τα ηνία της πληροφορήσεως του κόσμου, όχι πληροφόρησης, πληροφορήσεως. Αυτό είναι το σωστό. Όχι πληροφόρησης. Πληροφορήσεως. Αυτοί που πληροφορούν τον κόσμο. Δεν φωνάζουν και να πούν δια να φύγει ο άνθρωπος από αυτή την αμαρτία, να τη γλιτώσει την αμαρτία αυτήν, την αρρώστια αυτήν, πρέπει να μην πέφτει στην ανήθικο ζωή. Να παντρευτεί. Έδωκε ο Θεός ένα κάστρο. Και τι κάστρο? Κάστρο ολόχρυσο. Κάστρο το οποίο ο Θεός το ευλόγησε. Φρούριον το οποίο έκτισε με τα χεράκια του ο Θεός, γιατί βλέποντας την αδυναμία του ανθρώπου για να τον περιφρουρήσει να μην πέφτει στην αμαρτία, τον έβαλε μέσα σε ένα όμορφο φρούριο χτισμένο με τα χεράκια του και το ονόμασε μέγα μυστήριο του γάμου. Δεν φωνάζουν οι άνθρωποι, παιδί μου, για να γλιτώσεις από αυτήν την αρρώστια, να πάεις να μπεις μέσα σε αυτό το φρούριο που λέγεται γάμο και να έχεις τη γυναίκα σου και εκείνη τον άντρα της. Δεν τα λέγουν αυτά. Ακούσατε ποτέ? Όλοι μας ακούμε, βλέπουμε αυτήν την τηλεόραση, παρακολουθούμε. Ακούσατε ποτέ να ανοίξουν το στόμα τους και να πούνε, να συμβουλεύσουν ότι για να αποφύγεις αυτή την αρρώστια, τη μεγάλη αρρώστια του αιώνος όπως την αποκαλούν, πρέπει να μπεις στο μυστήριο το μέγα το οποίο ο Θεός έταξε για να φυλάξει τον άνθρωπο και το οποίο ονομάζεται μυστήριο, το μέγα μυστήριο του γάμου. Δεν το λέει κανείς. Ού πορνεύσεις λοιπόν
Δια να μην πορνεύσεις, δια να μην μοιχεύσεις, δια να μην πορνεύσεις, χτυπά την βάση, ο Θεός. Είπαμε ότι βγήκαν οι μόδες για να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην πορνεία. Από τις μόδες βγήκαν τα περιοδικά. Γεμίζει η Αθήνα αυτό το κέντρο της αμαρτίας, η πόλη της αμαρτίας, η νεοτέρα Βαβυλών. Αυτή η πόλη της αμαρτίας είναι γεμάτη όπου περπατήσεις, και τα παιδιά μας τα μικρά βλέπουν, και οι μεγάλοι, οι νέοι, τα νέα, τα παιδιά, οι γέροι βλέπουν, οι νέοι βλέπουν, όλοι βλέπουν, οι κουτσοί και οι στραβοί και οι ανάποδοι, όλοι βλέπουν αυτά τα πράγματα. Όλα τα περιοδικά, όλα τα περίπτερα, όλοι οι σταθμοί όπου συγκεντρώνεται κόσμος βλέπουν την εσχράν εικόνα της γυμνότητος και της αμαρτίας. Δηλαδή η ώρα σας χορταίνει. Εισέρχεται ο διάβολος με ανοιχτά στα σπήλας και προχωρεί ο άνθρωπος για να φτάσει στο άλλο σημείο της πληροφορήσεως του κόσμου. Η τηλεόραση. Τι δείχνει η τηλεόραση? Όλο το έσχος και το βάθος και το πλάτος και το μήκος της ανηθικότητος. Βλέπουν τα μάτια. Βλέπουν τα μάτια, και να προσέχετε πολύ τα παιδιά σας, όσοι έχετε αγόρια και κορίτσια, μην τα αφήνετε στην τηλεόραση, με ανοιχτή την τηλεόραση. Τα κρούσματα τα οποία έπιασε ένα αδερφός στην αδερφή δεν είναι λίγα. Δεν γνωρίζετε εσείς, εσείς είστε απ' έξω. Βλέπετε ένα κρεβάτι στρωμένο, όμορφο. Εκείνος που γνωρίζει όλα τα βάσανα τούτης της γης είναι ο πνευματικός, ο οποίος κάνει το καθήκοντα απέναντι του Θεού και σηκώνει εκείνο το όμορφο το κάλυμα που έχει πάνω το κρεβάτι, και από κάτω είναι μια βρωμιά. Είναι μια βρωμιά, μια καθαρσία από κάτω, από εκείνο το όμορφο το στρωμένο το κρεβάτι, που λέγεις τι όμορφο, εδώ κοιμάται μόνο ο βασιλιάς. Όταν το σηκώσεις όμως εκείνο το κάλυμα το οποίο είναι ολόχρυσο, από κάτω είναι μια βρωμιά. Δεν ξέρετε πόσοι γονείς έπιασαν τις κόρες του. Δεν γνωρίζετε πόσοι αδερφοί έπιασαν τις αδερφές τους. Δεν τα γνωρίζετε εσείς αυτά. Από πού? Από τα μάτια. Τα μάτια. Όταν βλέπεις την αδερφή σου μπροστά σου ολόγυμνη, όταν σήμερα είναι και η άλλη μόδα, η μάνα λέγει πηγαίνει στο μπάνιο, λέγει, γυμνή, ολόγυμνη, με το αγοράκι μαζί της, λέγει. Και τι είναι? Θα συνηθίσει, λέγει. Τι, θα συνηθίσει αυτό το πράγμα, τι είναι? Πρέπει να το συνηθίσει. Άλλη μόδα, έβαλε άλλη μόδα ο διάολος. Μικρό μωρό είναι, λέγει. Άστο να δει τη μάνα του γυμνή, και τι είναι, λέγει. Πού καταντήσαμε, αδερφοί μου, πού έχουμε φτάσει, πού έχουμε καταλήξει, σε τι σημεία εφτάσαμε, ώστε η τηλεόραση δίδει και αυτή τη γύμνια? Να πάμε τώρα και στα σχολεία. Να δούμε το μικρό το μωρό τώρα τι βλέπει. Κάθεται κάτω και η δασκάλα του είναι πάνω στην έδρα με τα κοντά τα φορέματα και το διδάσκει το παιδάκι. Και έρχεται στο σπίτι το παιδάκι, το αθώο, και πηγαίνει στη μάνα του και λέει, «Μαμά, ξέρεις, η δασκάλα μας φορεί αυτό το φόρεμα», λέει. Να μην σας το πω κάτι, διότι δεν θέλω να πω τέτοιο. Καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς τώρα τι θέλω να πω. Εφόσον κάθεται και είναι γυμνή, τι βλέπει το μωρό από κάτω? Και εκεί χορτάνει η όραση του βρέφους, το ανύποπτο, το μωρό, το αθώο. Βλέπει και αυτό άλλα πράγματα που δεν επιτρέπεται να τα δουν τα μάτια του ανθρώπου. Επιάσαμε όλους τους τομείς. Τους έχουμε δει όλους τους τομείς. Πηγαίνουμε τώρα και στις εργασίες, τα οποία ονομάζονται εργασίες, κυβερνητικές εργασίες, και βρίσκονται δημόσιοι υπάλληλοι. Μπαίνει μέσα κόσμος άφθονος. Οι υπάλληλοι αυτοί που είναι στο γραφείο είναι ολόγιμοι. Και εκεί παρουσιάζεται ο διάολος. Και εκεί τα μάτια. Όπου κινηθείς, με λίγα λόγια, όπου στρέψεις τα μάτια σου, βλέπεις τον διάβολο, ο οποίος χτυπά ανηλαιώς τας δύο θύρας που ονομάζονται θύρες της οράσεως, η οφθαλμή. Χορταίνει το πλάσμα βλέποντας αυτά.
Εάν μεν παλέψεις με τον εαυτό σου και νικήσεις τη σάρκα, εσώθεις. Εάν όμως σε νίκησε η σάρκα, έπεσες στην αμαρτία αυτήν την οποία ο Θεός απαγορεύει και λέγει ου μη χεύσεις. Και συνεχίζει χτυπώντας την ρίζαν ο Πανάγαθος Θεός και λέγει, δεν είναι απλώς, λέγει, να κάνεις την αμαρτία. Πας, λέγει, ο βλέπων γυναίκαν προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη, λέγει, εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Άρα από τη στιγμή κατά την οποία θα βλέπεις και θα μένεις εκεί να χαϊδεύεις αυτό το οποίο βλέπεις με τη φαντασία σου, την ίδια στιγμή, λέγει, έπεσες στην ενοχή και είσαι ένοχος ενώπιον του κριτηρίου του Θεού. Αμαρτωλός λοιπόν ο άνθρωπος στην αμαρτία της σαρκικής, αμαρτωλός πέρα για πέρα. Δι' αυτό και ο προφήτης παρακαλεί τον Θεό και λέγει, φύλαξον Κύριε τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα. Φύλαξε τους οφθαλμούς μου να μην βλέπω αυτήν την βρωμιά και την ακαθαρσία. Ποιο όμως να τα πεις αυτά, σε ποιον να αποτανθείς. Να του πεις ότι ζεις μια ζωή αγνή και καθαρή. Τον ανώμαλο, λέγει, δεν ξέρει τι του γίνεται, λέει. Αυτός είναι καθυστερημένος, λέγει. Δεν είναι νορμάλ άνθρωπος. Δηλαδή ήρθε ο διάβολος και έκανε την αμαρτία αρετήν και την αρετήν αμαρτία ούμιχευσης. Όταν ο Θεός νομοθετούσε την εβδόμηνα αυτήν εντολή που διέτασε και περιελάμβανε την πράξη που προσβάλλει την αγνότητα του ανθρώπου και την καθαρότητα αυτού, δεν έλεγε μόνο μη μιχεύσεις με τη στενή έννοια, αλλά με μια σημασία πολύ γενική, ώστε να περιλαμβάνεται σε αυτό κάθε σαρκική και αισχρά αμαρτία. Κάθε αμαρτία σαρκική, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη. Εδώ περιελάμβανε ο Πανάγαθος Θεός όλη την πράξη η οποία τελείται με τη σάρκαν, αυτό το σαρκείον. Το σαρκείον αυτό, όταν θα μας καλέσει ο Θεός να μας κρίνει, όταν θα μας καλέσει ο Θεός να δώσουμε λόγο για τις πράξεις μας, αυτό το σαρκείο θα το βρούμε μπροστά μας και θα μας πει πού πηγαίνεις. Εδώ δεν έχεις θέση, ούκ έχεις ένδυμα γάμου. Για μένα εργαζόσουνα στον κόσμο. Τες δικές μου ειδονές και τα δικά μου θελήματα μου έκανες. Θα πει η σάρκα στη ψυχή, το σαρκείον τούτο που φέρομαι. Τούτο θα είναι και εκείνος ο οποίος θα μας καταδικάσει εν ώρα κρίσεως. Όταν θα μας καλέσει ο Θεός να δώσουμε λόγο για τις πράξεις μας, εκείνος ο οποίος θα είναι ο κατήγορος, ο αμήλικτος, ο κατήγορος, ο φοβερός, εκείνος ο οποίος θα σταθεί κοντά μας να μας κατηγορήσει, θα είναι τούτο το σαρκείο που φέρομαι, αδερφοί μου. Τούτο θα σταθεί και θα λέγει, εσύ με οδηγούσες στην πορνεία. Εσύ έκανες τις μέθες και τα χαρτοπαίγνια, εσύ έκανες τις κλεψιές, εσύ έκανες τις αδικίες, εσύ ψευδομαρτυρούσες, εσύ συκοφαντούσες και ούτω καθεξής. Και θα συνεχίσει η ψυχή να αποτείνεται στο σώμα και το σώμα στη ψυχή και τα δύο θα βληθούν εις το πυρ το αιώνιον το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλες αυτού. Πίσω λοιπόν από την αμαρτία αυτή που λέγεται μοιχεία, πίσω από την αμαρτία που λέγεται πορνεία, ξετυλίγεται ένα άλλο αμάρτημα πολύ αισχρό, φοβερό, αισχρότατο. Αισχρότατο, το οποίο ούτε τα ζώα, ούτε τα πουλιά, ούτε τα ψάρια, ούτε ό,τι άλλο ζωντανό υπάρχει, δεν επίησεν, το ποιεί μόνον ο άνθρωπος. Τι ξετυλίγεται πίσω από αυτά τα σαρκικά αμαρτήματα? Η λεγόμενη αρσενοκητία. Τι σημαίνει τούτο? Άντρας με άντρα. Τι σημαίνει τούτο? Κόλασης. Τι σημαίνει τούτο? Σόδομα και Γόμορα.
Οι τότε σοδομίτες δεν έβλεπαν γυναίκες. Τις γυναίκες δεν τις ήθελαν. Όταν ο Λότ επαρουσιάστησαν μπροστά του όλος εκείνος ο συρφετός των Σοδόμων και των Γομόρων που είδαν τους τρεις αγγέλους να μπαίνουν μέσα στο σπίτι του Λότ, ήθελαν εκείνους τους αγγέλους να ποιήσουν αμαρτία με εκείνους τους ξένους τους οποίους είδα για πρώτη φορά μέσα στην πόλη του. Και μαζεύτησαν, τους είδαν ότι πήγαν στο σπίτι του Λότ και μαζεύτησαν απ' έξω από το σπίτι του Λότ όλοι ως όνοι, ως ζώα, όπως είναι η ύπη, λέγει, η θηλυμανής, όπως εκείνα τα ζώα, λέγει, μαζεύτησαν απ' έξω από το σπίτι του Λότ και ήθελαν να πάρουν τα τρία εκείνα αγγελόμορφα πρόσωπα να αμαρτήσουν μαζί τους. Και έλεγε ο Λότ, μη, έχω δυο κόρες να σας τις δώσω να κάνετε όσοι να αμαρτία αν θέλετε, αλλά όχι με τους ξένους μου αυτούς. Όχι, έλεγανε, φώναζαν, εμείς θέλουμε αυτούς τους τρεις. Και αφού εφώναζαν απ' έξω και ορίοντο και απειλούσαν να σπάσουν πόρτες, αν υπήρχαν τότε, τι πόρτες υπήρχαν και τι σημεία, τότε ο Λότ, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση και αρχίζοντας να τρέμει και να κλαίει και να επικαλείται τον Θεό για εκείνους τους τρεις ξένους, τους αγγέλους, τότε βγήκε ένας άγγελος. Ποιος? Το ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, από τα τρία πρόσωπα. Ο Πατήρ βγήκε, ο Υιός βγήκε, το Άγιο Πνεύμα. Έναν από τα τρία εκείνα πρόσωπα, λέει, και μόλις βγήκε στην πόρτα, λέγει, τους κατεδίκασε φρικτός. Τι τους κατεδίκασε? Τους ετύφλωσε όλους. Και έτρεχε να χτυπούσε ο ένας πάνω στον άλλον πλέον. Τυφλοί. Χτυπάτε, άνθρωποι της αμαρτίας. Χτυπάτε τώρα. Φωνάζετε τώρα. Πού να πάνε? Ο ένας χτυπούσε πάνω στον άλλον. Έσπαζαν τα κεφάλια τους, τα μούτρα τους. Δεν έβλεπε κανένας ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το σημείο της καταδίκης του Θεού. Τύφλωσης. Τυφλώνεται ο άνθρωπος. Θεέ μου, δεν γνωρίζω αν προσέξατε τι δείχνουν οι τηλεοράσεις. Αυτή η αμαρτία έρχεται να καλύψει ως άλλο νέφος ολόκληρον την ανθρωπότητα. Άγιος Φραγκίσκος της Αμερικής, 12 εκατομμύρια, όσοι είναι η Ελλάδα, ομοφιλόφιλοι. Λονδίνων, 6 εκατομμύρια, που τους δείχνουν και τα μικρά παιδιά. Γερμανία, 12 εκατομμύρια. Γαλλία, 20 εκατομμύρια. Πού πάμε, πού φτάνουμε? Ομοφιλόφιλοι, λέγει, σωματείων ομοφιλοφίλων, δηλαδή αρσενοκητία, άντρας με άντρα. Θεέ μου, περιμένουμε έπειτα να ζήσει τόσο ο κόσμος? Όχι. Εάν επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός και πέσουν ασθένειες φοβερές, τότε θα λιώνει ο κόσμος και θα τσιρίζει κάτω από τους πόνους. Αν επιτρέψει όμως πολέμους, τότε αλίμονο και τρισαλίμονο. Αν επιτρέψει αστόχες που τις επιτρέπει και τις βλέπουμε, αν επιτρέψει πλημμύρες που τα βλέπουμε, αν επιτρέψει σεισμούς που τους βλέπουμε, και έπειτα λέμε γιατί. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος εμόλυνε την γη, εμόλυνε τη θάλασσα, εμόλυνε τον αέρα, εμόλυνε και το φεγγάρι. Πήγαν και εκεί, εμόλυναν και το φεγγάρι. Αδερφέ μου, μη κοιτάξεις πονηρά καμίαν γυναίκα. Να είναι ο οφθαλμός σου απλούς, και όταν βλέπεις την γυναίκα δίπλα σου, να λέγεις ότι είναι η κόρη μου, η αδερφή μου, και τότε γλιτώνεις από το διάβολο. Όταν βλέπεις την γυναίκα δίπλα σου, να βλέπεις ότι είναι δικό σου πλάσμα. Και έρχομαι θα τώρα σε ένα άλλο σημείο να το θίξουμε, και αυτό τουλάχιστον όσοι είναι και ακούνε το Θείον Κήρυγμα ή θα το ακούσουν με αυτά τα μέσα τα οποία υπάρχουν, με τις κασέτες οι οποίες διαδίδονται σε όλο τον κόσμο και μέσα στα λεωφορεία και παντού. Έρχομαι και σε ένα άλλο θέμα. Όταν αραβωνιαστείς, αδερφέ μου, να μην αγγίξεις πάνω στην κόρη του κόσμου. Δεν είναι γυναίκα σου, είναι αραβωνιαστικιά σου. Και τούτο το κακό έχει διαδοθεί και εις μερικά μέρη της Ελλάδος, και μόλις αραβωνιαστούν
τα παιδιά αμέσως τους στρώνουν και κρεβάτι να κοιμηθούν. Παρεξηγούν δηλαδή τον αραβόνα με τον γάμο. Και έτσι δεν φθάνει κανένα πλάσμα στο μυστήριο του γάμου καθαρό. Εγώ σας συμβουλεύω, κάνω το καθήκον μου και σας λέγω, θα τηρήσετε του Θεού τον νόμο, καθαρό το πλάσμα, ως την ημέρα που θα βάλει στεφάνι επάνω του. Ως εκείνη την ώρα, προηγουμένως κάθε πράξης πρώτου μυστηρίου του γάμου, είναι πράξης πορνείας, η οποία κατηγορείται από τον Θεό και θα δώσουμε λόγον εν ώρα κρίσεως. Γι' αυτό να προσπαθήσουμε να είμεθα καθαροί, αδερφοί μου, και να ξεριζώσουμε από τη ζωή μας την παράβαση της εντολής του Θεού που λέγει ο Μιχεύσης. Διότι είμεθα παραβάτες του νόμου του Θεού, και όταν παραβούμε έστω και μία εντολή, παραβαίνουμε και τας 10 εντολάς του Θεού. Όπως ο Θεός εφρόντισε να μας απαλλάξει από το μίσος, τώρα φροντίζει να μας απαλλάξει και από την επιθυμία, την βλαβεράν επιθυμία. Απόστησον αφημών πάσαν βλαβεράν επιθυμίαν, λέγει η Εκκλησία μας, οι ευχές της Εκκλησίας μας. Λέγουν οι ευχές πάσαν βλαβεράν επιθυμίαν, βλαβερά επιθυμία. Έχουμε επιθυμίες οι οποίες οδηγούν στον παράδεισο. Έχουμε επιθυμίες βλαβερές που οδηγούν στην κόλαση. Να έχουμε επιθυμίες δια των παράδεισων, όχι επιθυμίες δια την κόλαση. Και να σας πω και το άλλο, αδερφοί μου, επί 35 ολόκληρα χρόνια που υπηρετώ το Χριστό μας και εξομολογήθησαν χιλιάδες ψυχές, όταν έρθει ένα αγόρι και λέγει, επήγαμε τόσες γυναίκες, τον αφήνω να πει, να πει, να πει, και στο τέλος το απευθύνω μια ερώτηση. Τι εκατάλαβες, μου λέγει σταθερά, τίποτε. Έρχεται η κόρη η οποία γυρίζει με άντρες, την αφήνω και λέγει, 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 στο τέλος της λέγω, τι εκατάλαβες, απάντηση σταθερά, τίποτε. Στερεότυπος η απάντηση σε αυτή επί 35 ολόκληρα χρόνια. Βγήκε και ένας από τους μεγάλους, αυτούς τους ονομαστούς, τους ηθοποιούς, και τον ερώτησε εκείνη η οποία του υπέβαλε τις ερωτήσεις. Του λέγει, με τον έρωτα τι, πώς σε πέρασες, του λέγει. «Α», λέγει ο έρωτας, «πολύ ωραίος, πολύ ωραίος». Με ένα θαυμασμό σαν να κέρδισε όχι τον παράδεισο. Και πέραν από το παραδείσου, αν υπάρχει τίποτε ανώτερο, σαν να το κέρδισε εκείνο. Και δεν γνωρίζουμε, είναι δυστυχισμένοι, ότι αύριο θα γίνουμε βρώμα των σκολίκων. Αυτό το σώμα, και σας το είπα και άλλοτε, να το επαναλάβω, σάρξ, πλάξ, βλάξ. Ερμηνεία, η σάρκα θα την καλύψει η πλάκα και μετά θα απονεμηθεί ο τίτλος, βλάκα, τι καταλαβαίνεις. Αυτό είναι. Ναι, αδερφοί μου, ο έρωτας λέει, πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραίος, με θαυμαστικά πολλά. Και είναι στο τέλος του βίου του, ο Κύριος αυτός. Αδερφέ μου, να το ξέρεις πολύ καλά ότι η αισχρά επιθυμία εμφολεύει στον άνθρωπο. Είναι μέσα στον άνθρωπο. Δεν μπορεί να τη βγάλει κανείς. Εμφολεύει. Δι' αυτό ο Παναγαθός Θεός σου έδωσε το μυστήριο του γάμου, να αποφεύγεις τη μοιχεία, την πορνεία, κάθε μισαράν πράξη, δια να ασφαλιστείς, να ασφαλίζεις την καρδιά σου, να βρίσκεσαι σε σκληρόν αγώνα για να πολεμήσεις αυτή τη σάρκα και να είσαι απελαγμένος από το φοβερό κίνδυνο της κολάσεως, να έχεις τον φόβο του Θεού μέσα σου. Δια να σωθείς πρέπει να έχεις τον φόβο του Θεού μέσα σου. Κύριε, λέγει ο προφήτης, ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου,
και των αγιασμών σου απ' εμού ανεξάρρυπτον ποιήσων, μόνον ο φόβος του Θεού φυλάτει των άνθρωπων. Στο παιδί σου που το ανατρέφεις, αδερφέ μου, δώσ' του τη μεγαλυτέραν πρίκαν, βάλε τον Θεό μες στη ψυχούλα του και τότε θα σε δει και εσέναν στα έσκατα του βίου σου, θα κερδίσει και τον παράδεισον, του οποίου παραδείσου ήθε να γίνομαι κληρονόμη. Αμήν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, επί
πέτρας αγώνου τερατουργουμένων αλαφθαρσίας πηγή εκ τάφων βρίσαντος Χριστού ενός τερεούμεθα. Επί της θείας φυλακής ο Θεηγόρος Αββακούμ στήτω με θυμών και δεικνύτω φαεσφόρων άγγελων δια πρησίως λέγοντα σήμερον σωτηρία το κόσμο ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος. Ορθρίσομεν όρθρου βαθέως και αντιμύρου των ύμνων προσίσομεν το δεσπότη και Χριστόν οψόμεθα δικαιοσύνης ηλίων πάση ζωήν ανατέλλοντα. Κατήλθες εν της κατώτατης της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους κατόχους πεπαιδημένων Χριστέ και τριήμερος ως εκ κήτους αιώνας εξ ανέστης του τάφου. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Αμήν. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ιεήν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ήκε εν τάφο κατήλθες αθάνατε αλλά του Άδου καθήλε στην δύναμη και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός γυναιξίμηρο φόρης θενξάμενος χαίρετε και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος ότις πεσούσι παρέχον Ανάσταση. Ότις πεσούσι παρέχον Ανάσταση. Τον προηλίου ήλιον δίναντα ποτέ εν τάφο προέφθασαν προς όρθρον εξητούσε ως ημέραν μυροφόρη κόρε και προσαλήλα σε βόων. Ω φίλε, δεύτε της αρώμασιν υπαρύψωμεν σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων. Σάρκαν ιστώσαν τον παραπεσόντα Αδάμ, κείμενον εν το μνήματι. Άγωμεν, σπεύσωμεν ως περιμάγι και προσκυνήσωμεν.
και προσκομίσομεν τα μοίρα ως δώρα το μίεν σπαργάνης, αλεν συνδόνιεν ηλιμένο, και κλάψομεν και κράξομεν, ο δέσποτα εξεγέρθητη, ότι σπεσούσι παρέχον Ανάστασιν. Ότι σπεσούσι παρέχον Ανάστασιν. Η Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, αυτήν την ζωηφόρον Ανάσταση εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Χριστός κατελθόν προς πάλινά του μόνος, λαβών ανήλθε πολλά της νίκης σκύλα. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών, εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρή πομίνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος. Ο παιδάς εκαμιλουρισόμενος γεννόμενος άνθρωπος, Πάσχιος θνητός και διαπάθους το θνητόν, αυθαρσίας εν δι ευπρέπειαν, ο μόνος ευλογητός των πατέρων, Θεός και υπερέν δόξος. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριο,